Κιβωτό του τρόμου, αποκαλούν πρώην εργαζόμενοι τη ΜΚΟ του πατέρα Αντώνιου. Καταγγέλουν απειλές, κακοποιήσεις, τιμωρίες και απομονώσεις από κορυφαίο στέλεχος της οργάνωσης. Όποιος μιλούσε από τους εργαζόμενους απολυόταν, λένε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα. Κάποια στιγμή κάνανε μπάνιο ένα παιδάκι και γλίστρισε στη μπανιέρα και το τράνταξαν και το βάλανε τιμωρία. Και μάλιστα το ξέχασαν στην τιμωρία και το παιδί έκλαιγε. Και είχαν ένα καρεκλάκι φαγητού, στο οποίο δένανε τα παιδιά τα οποία ήταν υπερκινητικά. Είχαν απειλήσει ένα παιδάκι που είχε κάνει τα τσίσια του πάνω του, ότι αν τα ξανακάνει δεν θα πάει σχολείο. Αυτές τις συμπεριφορές βίωναν παιδιά 2, 3, 4 και 5 ετών στη δομή του Κολωνού, όπως καταγγέλει η νεαρή κοπέλα που έκανε την πρακτική της εκεί για 3 μήνες πέρσι το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνουν να μαλακώνουν τις ταλαιπωρημένες ψυχούλες που είχαν βιώσει τη βία και την απόρριψη από τα σπίτια τους, μετέτρεπαν κάποια παιδιά σε αγρίμια. Το παιδί είχε συντηθεί από μια φύκα, ήταν αλλεργικό στο σύντομα της φύκας και διάρχισε η παιδαγωγός να του ουρλιάζει και του είπε να μην μιλάει για να μην γίνει θέμα. Διέκοψαν την πρακτική της ακριβώς μια μέρα αφού του άνοιξε το στόμα της και έκανε παράπονα για όσα έβλεπε. Εκτός Κιβωτού, για τον ίδιο λόγο βρέθηκε και ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσουμε. Ως ένας ενήλικας άντρας μπορώ να αναγνωρίσω στο μάτι του αλουνού όταν κοιτάζει ένα παιδί, έναν έφηβο με πατρική στοργή, ή όταν το κοιτάζει έχοντας στο μυαλό του κάτι άλλο σεξουαλικό. Και αυτή τη ματιά εγώ την έχω δει πάρα πολλές φορές από ανώτατο στέλεχος της Κιβωτού όταν κοίταζε τους έφηβους. Ο άνδρας εργάστηκε στην οργάνωση πριν 4 χρόνια για περίπου έναν μήνα. Άρχισε να προβληματίζεται σε μια εκδρομή που έκανε με τα παιδιά στη δομή της Χίου. Είχε αναλάβει λοιπόν μια συγκεκριμένη ομάδα και ήταν συνέχεια μαζί τους. Όταν φυσικά δεν τα απασχολούσε στις 3 τα ξημερώματα, κορυφαίος στέλεχος της Κιβωτού, όπως καταγγέλει. Τα βράδια έπαιρναν όχι όλους, συγκεκριμένους έφηβους και πήγαιναν και έπαιζαν μπάσκετ. Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα έπιασε και έναν υπεύθυνο και του είπε ότι θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει όλα να κοιμούνται 8 ώρες. Και δεν είναι δυνατόν να έρθει το παιδί 3 η ώρα και μετά εγώ 9 η ώρα να πρέπει να το ξυπνήσει. Γιατί αν δεν είμαστε 9 η ώρα στο τραπέζι να περιμένουμε τον π***αν πρωινό, έχανε το πρωινό. Η τιμωρία ήταν δεν έτρωγε πρωινό. Έγινε ακόμα πιο καχύποπτος όταν τα παιδιά του αποκάλυψαν ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Μου είπε ένα έφηβος ότι μία φορά το χρόνο, στέλεχος της Κιβωτού, παίρνει εντός εισαγωγικών τα καλύτερα παιδιά και τα πηγαίνει στο Βέλγιο. Είναι ένα ταξίδι δώρο. Με ποια κριτήρια δηλαδή, λέει αν έχεις καλή συμπεριφορά. Και ποιος κρίνει την καλή συμπεριφορά, ανώτατο στέλεχος, όχι η παιδαγωγή που ήταν με τα παιδιά. Αυτό που με θύμισε περισσότερο ήταν τα παιδιά που είχαν πάει, ήταν τα παιδιά που ήταν πιο πολύ αρένοπα, γυμνασμένα, πιο όμορφα. Και μου προξένησε μεγάλη εντύπωση αυτό. Πάλι το μυαλό μου πήγε σε κάτι περίεργο. Και άρχισα να υποψιάζομαι από τα λόγια των παιδιών και να είμαι έτσι παρατηρητικός. Και γι' αυτό και στοιχείο εντόπισε εκείνη τη ματιά ανώτερου στελέχους που θεώρησα δεν είναι πατρική ματιά απέναντι σε έναν έφηβο. Οι καταγγελίες του ανθρώπου που θέλησε μιλώντας στο Σταρ να διατηρήσει την ανωνυμία του έχουν φτάσει στην εισαγγελία και τον συνήγορο του παιδιού.